Από το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, οι γυναίκες σε όλη την Κρήτη και σε κάθε νορία ξεχωριστά ξεκινούν το στολισμό των επιταφείων με κάθε λογής λουλούδια που στολίζουν το σώμα του Χριστού. Ολόκληρη η μέρα είναι αφιερωμένη στην αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου και στην ακολουθία του επιταφείου που αργά το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής περνάει από δρόμους και γειτονιές. Στον Άγιο Νικόλαο, στη Νέα Λικαρνασσό, οι γυναίκες που κρατούν τα μικρασιάτικα έθιμα έψαλαν και φέτος το μυρολόι της Παναγίας, τραγουδώντας τους παρακτικούς στίχους που είπε η Παναγία βλέποντας το σταυρό το μοναχογιό της. Χαρά μας, η δύναμή μας ο Χριστός. Και ερχόμαστε εδώ, του κάνουμε παρέα, λέμε το μυρολόι του Χριστού, το οποίο είναι από την προγιαγιά μας, το ξέρω. Η γιαγιά μου στη Μικρά Ασία, όταν ήρθαν εδώ, έβαζε το χεράκι της, το αυτάκι της, στη γη γονάτιζε και έβαζε το αυτάκι της στο χεράκι της, το ακουμπούσε στη γη και άκουγε το μυρολόι τη Μεγάλη Παρασκευή που γινόταν εκεί, γιατί υπήρχαν ακόμα Έλληνες πίσω. Δεν έχω γλώσσα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω. Δεν έχω χειροπάλαμο για να σου τον δείξω. Βλέπεις εκείνο τον γυμνό, το παραπονεμένο. Λέει ο μαθητής στην Παναγία. Είναι το σημείο αυτό που σας έχει μείνει εμένα περισσότερο. Εμένα. Όπως διευκρίνησαν οι γυναίκες που κρατούν το έθιμο, η θλιβερή αυτή ημέρα αφήνει να ξεδιπλωθεί ο πόνος που έχει κάθε μία γυναίκα μέσα της, ενώ ταυτόχρονα κρατάει ένα έθιμο που έχει τις ρίζες του στη Μικρά Ασία. Είναι ένα ιδιαίτερο σημείο της ημέρας της Μεγάλης Παρασκευής, που έρχεται από τα Μικρά Ασία, το μετέφεραν οι πρόγονοί μας, οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας, και εδώ οι εντόπιοι ακόμη κάτοικοι της Νέας Αλικαρνασσού το προσπαθούμε και το κρατούμε. Συμμετάσχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έμειναν σε εκείνους, το μεταλαμπαδεύουν και στους επόμενους, ούτως ώστε να μένει και να μην χάνεται.